É vozinha de mim, bebê. Προσπαθώντας ακόμα να εισχωρήσω μες στην ψυχή και στις σκέψεις των εμπνευστών.
Και στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα είχα σαν όνειρο να το επιχειρήσω κι εγώ κάποτε. Και η ώρα αυτή είναι τώρα. Ήρθε. Και είναι πραγματικότητα. Εγώ λίγο τράξη, χωρίστε με. Το βλέπουμε. Όταν είχα ξεκινήσει τις πρώτες αράδες του βιβλίου, δεν γνώριζα καν αν θα το ολοκλήρωνα. Αλλά όσο προχωρούσα, τόσο έλεγα στον εαυτό μου πολύ πάρα πολύ. Είναι βαθιά, αλλά πολύ πάρα. Κάνε το κορίτσι σου στον εαυτό σου. Λένε ότι στις κρίσεις των κοινωνιών ακμάζουν στο χασμί η ποιήση, ο λόγος, οι τέχνες. Και δεν έχουν άδικο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να αξιοποιήσω αυτό που αισθανόμουν. Αυτό που μου έγινε και την ψυχή, να το βγάλω αφήνοντας την καρδιά μου να ταξιδέψει πάνω στο χαρτί. Σε ένα ταξίδι φαντασίας και ελπίδας, προσμονής και αισιοδοξίας για το αύριο. Δεν γνωρίζω τι πέτυχα και ως που θα φτάσει αυτό το 18μηνο πόλεμο, αλλά δεν πισωγύρισα, προχώρησα. Και αν δεν τα καταφέρω, θα πω έκανα το κρέος μου. Έχω εκατοντάδες ποίηματα γράψει που δεν τόλμησα ακόμα να τα εκδώσω. Δύο ακόμη μυθιστορήματα είναι έτοιμα. Ένα κοινωνικό ερωτικό και ένα παιδικό. Και συνεχίζω. Βρήκα ένα δρόμο στην έρημο και τον ακολουθώ. Βρήκα ένα λιμάνι και ξεκουράζω τις φουρτούνες μου. Βρήκα ένα φως στην καρδιά μου και φροντίζω να το κρατώ αναμένο και άσβεστο. Ελπίζω σε εσάς. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Ελπίζω γιατί πιστεύω ότι αν θέλεις κάτι πολύ, τότε οι ουρανοί ανοίγουν και οι θάλασσες υποτάσσονται. Ευχαριστώ, πίθατε, και ευχαριστώ διπλά όσους θα διαβάσουν τους πίνακες της Ανατολικής Πύλης. Πριν αρχίσει η παρουσίαση που θα σας ταξιδέψει στην αναζήτηση της ψυχής μου, νιώθω την υποχρέωση να πω δύο λόγια ειλικρινούς αγάπης για τους ανθρώπους που θέλησαν να με συντροφέψουν ενεργά σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή μου την πτήση, και γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας για τον λίγο χρόνο που θα καταχαστώ. Αρχίζοντας από τις κυρίες όσες είστε, θα αναφερθώ στην εξαιρετική φίλη και συνάδελφο στο λογοτεχνικό γίνεστε, την Κατερίνα Κονίτσα Σοπίλη, που θα σας αφηγηθεί μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο μου. Η Κατερίνα κατάγεται από το Γήθιο, ένα τόπο που πάντα αγαπούσε και αγαπά. Όμως όπως μεγάλωσε την κέρδισε η Αθήνα όπως λέω σήμερα, εργαζόμενη ως γνωσηλεύθερια. Από μικρή κιόλα ηλικία ξεκίνησε να δημιουργεί χαρακτήρες, αρχικά πάνω στο χαρτί, στο παιχνίδι και μετά πάνω στο χαρτί. Η συγγραφική της πορεία ξεκινά με το βιβλίο «Όνειρα δίχως ουρανό» από τις εκδόσεις Αναζητήσεις. Η αγάπη της για τη γραφή οδηγεί το χέρι της να γράφει διαρκώς και έτσι το 2013 το δεύτερο της βιβλίο κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ανταλεύ» από τις εκδόσεις «Ελληνική πρωτοβουλία». Την επόμενη χρονιά από τις εκδόσεις «Όστρια», από τις δικές μας εκδόσεις, έρχεται το τρίτο της πόνημα με τίτλο «Στα μονοπάτια της καρδιάς». Η ίδια δηλώνει ότι η συγγραφή είναι ένα ταξίδι ατέλειο των αναζητήσεων που δεν σταματά ποτέ και που ποτέ δεν ξέρει σε τι προορισμό θα σε οδηγήσει. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Ο Θοδωρής Σταμπουλάρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο μας και όταν μιλώ για εκείνον επιμυρίζουν πολλά συναισθήματα και ιδιαίτερα σήμερα, αφού σε λίγο θα προλογίσει το βιβλίο μου και θα διαβάσει μερικά αποσπάσματα. Η κοινή μας πορεία από το κοινό παρελθόν στην πολεμική αεροπορία μου θυμίζει οι μέρες λαμπρές, γεμάτες ποιήση και μουσική. Ο φίλος μου ο Θοδωρής είναι βασμένος από νωρίς στα βάσανα της λογοτεχνίας, κατορθώνοντας να βρίσκεται στο πάνθεο των εξεχόντων ποιητών λογοτεχνών, πανελλήνια αλλά και παγκόσμια. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου που είναι απόψε εδώ εκείνος που προλόγησε το τελευταίο έργο της Αλκιόνης, της Αλκιόνης Παπαλάκη. Αφού λοιπόν εκείνο τον εμπιστεύτηκε, εγώ θα πρέπει να αισθάνομαι μαθητής του στη συναρχία της ελληνικής λογοτεχνίας, όπως τα λέγαμε στην γλώσσα της αεροπορίας. Ο ποιητής και λογοτέχνης του Σταμπουλάρης είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Μεσσηνίας. Γεννήθηκε στο ΕΓΑΛ το 1954. Επαγγελματικά ασχολείται ως διοικητικός τέλεχος και σαν μηχανικός κινητήρων αεροσκαφών στην κοντινική αεροπορία. Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές με τίτλους «Τα ρεύματα της καρδιάς μου» και «Με τα φτερά της Όστριας», καθώς και τρία ποιητικά δοκίμια. Για το ποιητικό του έργο έχουν αναφερθεί πολλές εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά, όπως μιλούν για εκείνον και οι ποιητικές ανθολογίες. Έχει βραβευτεί πάμπολες φορές, κατακτώντας πολλές θνητικές διακρίσεις, οι τελευταίες εκ των οποίων ήταν από την ελληνική κοινότητα του Τορόντο
από την αεροπορική ακαδημία της Ελλάδος από 12 δήμους πόλεων και μιας νομαρχίας της Ιταλίας σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Το 2003 το βιβλίο του μεταφερά της Όστριας αποσπά το πρώτο διεθνές βραβείο από την Ακαδημία της Φλωρεντίας και τον ίδιο χρόνο βραβεύεται με το δεύτερο έπαινο στον τρίτο παγκόσμιο διαγωνισμό στο Μόναχο και το τρίτο διεθνές ποιητικό βραβείο στο Ιωάννησμπουργκ, ενώ τον γράφει στις σελίδες του το λεξικό της ελληνικής διανόησης. Τον Αύγουστο του 2008 συμμετείχε με εργασία του σε διεθνή φιλολογικό και λογοτεχνικό διαγωνισμό που έγινε στην Ιταλία, αποσπώντας ξανά το πρώτο βραβείο με το ποιητικό του έργο «Άγος το Ερώτικο». Ένα μέρος από το έργο του έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες, ενώ το ποίημα του «Μαχητής των Εθέρων» το 2002 έγινε μαρτύριο της πολιτικής αεροπορίας σε μελοποίηση του υποφαινόμενου, όπου μας απερεμήθηκε ξεχωριστά από την ελληνική πολιτεία το μετάλλιο των προσωπικών τίτλων. Στην παρέα αυτή είναι κάπως ένας φίλος από κοντά, ο Ηλίας ο Σφάρνας. Φτιάξαμε αυτή τη δουλειά, την πολύ όμορφη δουλειά στην πολιτική αεροπορία. Δεν θα σας κουράσω άλλο, αφού οι έπαινοι, οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις του Θοδωρή χρειάζονται μια ολόκληρη βραδιά, μόνο για να τις απαριθμίσεις. Θα μπορούσα να αρκεστώ σε λιγότερα, αλλά ήθελα να γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι στον χώρο της λογοτεχνίας και πόσο σημαντική είναι για μένα η παρουσία του εδώ απόψε δίπλα μου. Για τον αγαπημένο μου φίλο, τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο τον Νικολαίδη, που θα πλησιώσει επίσης μια πρώτη ομάδα της παρουσίασης, έχω να πω τα εξής, και πρώτα απ' όλα ότι τα συναισθήματα δεν εκφράζονται με απλά λόγια. Τον κούρασα πολύ και εκείνος το τέχνη διαγώγιστα, με αποτέλεσμα να εισπράξουμε ενθουσιασμό και ευγενή σχόλια από την πρώτη παρουσίαση που έγινε στον τόπο που διαμένω, στην Ερέθρια, λίγες μέρες νωρίτερα. Χωρίς την βοήθειά του θα είναι η τελειότητα που θα επιχειρήσουμε και απόψε να σας ταξιδέψουμε, αφού το στήσιμο όλης της παρουσίασης αλλά και οι μουσικές επιλογές του θα δώσουν αέρα στα πανιά μας, ώστε το ταξίδι μας να γεμίσει με μελωδίες και συναισθήματα. Ο Γιώργος Νικολαίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1937. Ερχόμενος στην Ελλάδα το 1974 για να σπουδάσει σκηνοθεσία και υποκριτική. Το 1978 ιδρύει με τον Κώστα Τσατσούλη το καφεθέατρο, όπου και ανεβάζει πολλές παραστάσεις για την κεντρική και την τελική σκηνή του καφεθέατρου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και μέλος στο παρελθόν της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτα. Στην τηλεόραση σκηνοθετεί σειρές και τηλετενίες για λογαριασμό του Μέγα, του Αντένα, του Αλφα, τη ΕΠΕΝΑ. Επιγραμματικά αναφέρω μερικές. Το παιχνίδι του Γάλλου, το Μικρό Λύκειο, παράλληλοι δρόμοι, έρωτας και πάθος, οι αποφασίζεις έτσι κι αλλιώς και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Θα σταθώ όμως σε μια εξέχουσα υπέροχη για μένα δουλειά του, που έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ αρχαιολογικού του ντοκιμαντέρ στην Αμερική με πρώτο βραβείο και έχει τίτλο «Πατρίς», ένα ποταμόπλιο στο βυθό της Γκέτς. Στο ραδιόφωνο εργάστηκε σε πολλούς τομείς, από οργάνωση και διεύθυνση σταθμού, σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, οργάνωση παραγωγής κτλ. Είναι συνειδητής της UFR Team, συγγράφοντας τον Κωστή Τσοτάκη και Βασίλη Πεδογιάννη το βιβλίο 52 μέρες, 1943, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε ακόμα μια εξαίρουσα προσωπικότητα των γραμμάτων. Ένα καλό φίλο που με τιμά με την παρουσία του εδώ απόψε. Ο γλωσσολόγος, ιστορικός και συγγραφέας Γιώργος Πολύμερος είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Οσμώντας τα ελληνικά γράμματα με 8 βιβλία επιστημονικού ενδιαφέροντος και με εκατοντάδες δημοσιεύσεις εδώ και στο εξωτερικό. Ήθελα να πω πολλά, αλλά ξέρω ότι θα με μαλώσει. Αφού η σεμνότητα που διακρίνει, διαπεμβαίνει και καθηγόνι, κάνοντας με να αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για τη φιλία του. Δεν μπορώ όμως να μην αναφέρω έστω αυθαίρετα ότι είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που διαβάζουν αποκωδικοποιώντας την ιερογλυφική, τη σφινοειδή, τη γραμμική Α και Β, μεταφράζοντας σύμβολα και στραγγιδόνι τους που έχουν έρθει στο φως με τη βοήθεια της αρχαιολογικής καμπάνιας. Είναι δε από τους ανθρώπους που μπόρεσαν να κατανοήσουν και να αποκωδικοποιήσουν τον περίφημο δίσκο της Φεστού. Είναι απόψε εδώ και θα προλογίσει το πρώτο μου έργο και γι' αυτό τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όπως τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη μεταφορά, μετάφραση ενός νεοελληνικού κειμένου στα αρχαία ελληνικά που περιέχεται στο βιβλίο μου. Την απόψινή εκδήλωση επίσης τιμούν την παρουσία τους η κυρία
Άννα Γαλανού, συγγραφέας, που με έχει σκλαβώσει με τη φιλία της, αλλά και με το τελευταίο της μυθιστόρημα, «Σμαράγδι στην βροχή», κυκλοφορία της εκδόσης «Διόπτρα», το οποίο βέβαια έχει σκαρφαλώσει πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των αναγνωστών. Η συγγραφέα στην ίδια έχει στον κουρκός Μαρία Παπαδάκη εδώ και με τιμά με την παρουσία της. Φίλες οι δύο, όπως και πολλοί ακόμα λογοτέχνες. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή που υποδέχομαι ένα τόσο υψηλό προσωπικό που πηρετεί με αφοσίωση για χρόνια με γράμματα. Είναι μια συντροφιά μαζί με όλους εσάς που θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Και γι' αυτό ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες από τα βάθη της καρδιάς μου. Θέλω όμως ακόμα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιάννη Κωνσταυτόπουλο, τον εκδότη μου, που με περιέβαλε με αγάπη και εμπιστοσύνη, εκδίδοντας τούτο το πρώτο μου έργο, τονίζοντας ότι αυτό το καινούργιο πνευματικό σπίτι μου είναι ένα εργαστήρι προβολής νέων συγγραφέων. Αφού μόνο για τη χρονιά που πέρασε, κυκλοφόρησε σχεδόν 200 νέους τίτλους βιβλίων. Είναι ένας φάρος που μεταδίδει με το φως του θάρρος και κουράγιο για όσους τολμούν να κολυμπήσουν για πρώτη φορά και όχι μόνο στους ωκεανούς της λογοτεχνίας. Σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο των λέξεων και της φαντασίας που ταξίδεψα από το έργο μου, θα ήταν παράγγιση μου να αναφερθώ στη γυναίκα μου, που με υπέστη για μήνες και μοιράστηκε μαζί μου με καρτερικότητα τις ανησυχίες και τα νυχτέρια μου. Βασούλα, σε ευχαριστώ. Τέλος, ευχαριστώ πολύ και κλείνω το φίλο μου και συνθέτη Νίκο Πεντόγλου, δεν ξέρω αν δεν είναι, γιατί θα έρθει, δεν τον βλέπω εδώ, για τα μουσικά του έργα που έχουν επενδύσει στα βιβλιοτήπ και το τραγούδι των τίτλων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σταυλάρη, θα πει δύο λόγια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Στη διάρκεια της ενάρμωσης υπάρχουν φάσεις αναμονής που κορυφώνονται. Καθώς αδρεύουν κάποιο λογοτεχνικό ή ποιητικό λόγο από μιλούντα αστέρια, τα οποία μέσα από ένα συνεφιασμένο ουρανό και σε ένα βαρύ τοπίο σκυφροπής ατμόσφαιρας, αυτά φέρνουν και φωτίζουν νοσταλγικά κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Ιερουργούν χωρίς το σχήμα του ιερωμένου και δεξιώνονται στα χρόνια της σκοτεινιάς του νου δια του φωτισμού τους, αυτής της επιγής λαμπάδα του στοχασμού. Μία από αυτές τις γραφές που με εξέπληξε είναι και το λογοτεχνικό έργο του Γιώργου Σπανάκη, «Η Φρουρή της Ανατολικής Πύλης». Το Γιώργο Σπανάκη όμως δεν το γνώρισε σήμερα. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια πριν, όταν η ιστατικότητά του, ο παλμός της καρδιάς του και ο ρυθμός του αίματός του φτέρναν την πένα του και γέμιζε το πετάγραμμα με παθητούρες, σαν λουλούδια κομμένα από τους κήπους των ονείρων, κάνοντας να αναβλήσει θαυματουργά η ποιήση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία συνταξιδεύσαμε και δημιουργήσαμε το εμβατήριο της πολεμικής αεροπορίας που έχει τον τίτλο «Μαχητής των Εθέρων», σε ποιήση δική μου και μουσική Γιώργου Σπανάκη. Όπως λέει και ο ποιητής Τάσος Λιβαδίτης, το πιάνο ήταν η μεγάλη άγια τράπεζα όπου πάνω της τα χέρια ενός άντρα λιγνά και ασυγκράτητα έκοβαν και μοίραζαν γύρω τον άρτο της αιωνιότητας. Έτσι είναι. Γιατί αυτό το έργο έμεινε και θα μείνει διαπαντός. Το ίδιο ισχύει και για τον φίλο ποιητή και παλιό συνάδελφο, τον Ηλία τον Σβάρνα, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας και μας τιμά με την παρουσία του. Ξαφνικά, συναντώ σήμερα το προσάναμα της εύκλεπτης ψυχής του Γιώργου Σπανάκη στον λογοτεχνικό χώρο. Έναν εσωτερικό κόσμο με μύριες εναλλαγές, με ασύλληπτες αποχρώσεις και ψυχολογικές κλιμακώσεις. Συναντώ τις συνδέσεις του και τις αποσπάσεις του από τη σημερινή πραγματικότητα, τις αποδράσεις του και τις αντιδράσεις του. Σχεδόν ξαναπαραδίδεται στο μεθυστικό ύλικο που τον παρέσερναν οι μουσικοί συναισθηματικοί στροβιλισμοί.
Από αυτή την απέραντη ποικιλία των ψυχικών εναλλαγών και διαφορών πηγάζει και η ποικιλία και ο λογοτεχνικός πλούτος και η ένταση της γραφής του. Μία πηγή διάρκειας που σε αυτή οφείλει και του οφείλουμε μερικές από τις αναβιώσεις μυθιστορηματικά της ελληνικής ιστορίας μέσα από μία σύγχρονη αίσθηση. Απλώνουμε το χέρι μας επάνω από τους καιρούς για να αγγίξουμε τα χέρια εκείνων των μακρινότατων συγγενών μας και να ψηλαφίσουμε το σφυρμό της ζωής τους, που μπορεί να είναι και ο δικός μας. Σε αυτές τις παράξενες στιγμές της τόσο εσωτερικής επικοινωνίας των πιο απομακρυσμένων μεταξύ τους εποχών, θα σχαρίσουμε τις αιμονές του συγγραφέα και θα μιλήσουμε με τις ενηγματικές παρουσίες των ηρώων του. Τις δυσκολισμένες ή θαμπές, αν θέλετε, αναμνήσεις των ξεχασμένων, θα μιλήσουμε με την άδρα του ανίποτου. Έτσι κι αλλιώς, η ιστορική μυθιστορία είναι ένα έργο φαντασίας το οποίο γίνεται απόπειρα να μεταφερθούν με ρεαλιστικές λεπτομέρειες και πιστότητα το πνεύμα σε συμπεριφορές και οι κοινωνικές συνθήκες μιας παρελθούσης ιστορικής περίοδου στο γίγνεσθε της περίοδου που επέλεξε ο δημιουργός του. Το έργο μπορεί να αναφέρεται σε ιστορικά πρόσωπα ή και να αποτελεί μια μίξη φανταστικών και ιστορικών χαρακτήρων. Μπορεί να εστιάζεται σε ένα και μόνο ιστορικό γεγονός, αλλά συνήθως επικεντρώνεται σε ένα ευρύτερο κύκλο ή κοινωνία παρελθόντων ετών που επηρεάζει τη ζωή και τη συμπεριφορά των απλών ανθρώπων. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, γιατί στη συνέχεια θα αποκριστούμε το χρώισμα των φτερών της πένας του μέσα από αποσπάσματα του βιβλίου του, εκεί που συναναστρέφεται η λαχτάρα και το ανέφικτο, στον άγνωστο κόσμο που κρύβεται πίσω από το παραπέτασμα του αδιανόητου. Η ανάγνωση του ιστορικού μυθιστορήματος του Γιώργου Σπανάκη δεν είναι μια παθητική εμπειρία. Προϋποθέτει ενεργό συμμετοχή και μοιάζει με βουτιά σε μια θάλασσα όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να μάθεις κολύμπη. Θα ταξιδεύσεις τον χρόνο για να βρεις τα καταλληλότερα και τα πλέον υποβλητικά σκηνικά για τη δράση τους. Η ιστορία, παρόλα αυτά, μοιάζει σήμερα να λειτουργεί μέσω της λογοτεχνίας σαν ένα διάπλευτο ανοιχτό μουσείο πολιτισμού, όπου ο καθένας μπορεί να ρίξει μια ματιά σε ό,τι του αρέσει και σε ό,τι του ταιριάζει καλύτερα. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι μέσα από λογοτεχνικές σελίδες, σαν εισπλέουμε βαθιά το χτες, δεν πήραμε πιο ολοκληρωμένες γεύσεις για περιστατικά μισομυθισμένα στον χρόνο ή και αγνοημένα ακόμη από την επιστήμη. Ιστορική αναπαράσταση. Θα δούμε την πραγματικότητα να στηρίζεται στο μη πραγματικό ή τη συνύπαρξη παρελθόντος και παρόντος. Θα αποδράσουμε από την πραγματικότητα ξεπερνώντας τον υλικό κόσμο και αγιοποιώντας την επιθυμία του συγγραφέα. Έτσι, ο Γιώργος Σπανάκης ταξιδεύει στη ρίχη του πυρετού με κομμένη ανάσα, στο μανιασμένο παφλασμό των παλιριών με τις αγρύπνιες του που η θύελα έχει ευλογήσει. Προσπάθησα μέσα σε λίγο χρόνο να σας οδηγήσω σε ξεχωριστούς πνευματικούς περιπάτους και από αποκαλυπτικές διαδρομές γνώσης. Όπως βλέπετε, παρά το βαρύ χειμώνα της αντιπνευματικής καθημερινότητας, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μας μεταφέρουν τις αντάβειες των αισθήσεων και των ευαισθησιών τους σαν καρπό με ζωοδότες χυμούς για να φυλώσουν και στη δική μας καρδιά να μας μεταλάβουν την ερωτική διτανία και την λυρική έκρηξη τη συγγραφή τους για να μας τάξουν δάκρυα ευγνωμοσύνης από την ψυχή τους για τη σημερινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριο Γιώργο Πολύμερο θέλει να πει λίγο για. Τον ευχαριστώ που ήρθε από τόσο μακριά. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργο Πολύμερο, είμαι γλωσσολόγο ιστορικό και είμαι ειδικευμένο στην συγκριτική γλωσσολογία. Έχω γράψει 8 βιβλία, γιατί πρέπει να πω αυτά. Επιτροχάρη όμω, και είμαι μέλο τη εταιρεία Ελλήνων Μεταχνών, ενώ διατέλεσα και μέλο τη Επιτροπή Κρίση Νέων Μελών. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι έχω γνώση του γίνεσθε, μια και πολλοί του γίνεσθε στο βιβλίο. Μια και πολλοί έκαναν αιτήσει και έφεραν τι δουλειέ του για να κρυφθούν από την Επιτροπή. Όταν μου είπε ο Γιώργος ο Σπανάκης ότι σκοπεύω να γράψω ένα βιβλίο, θέλω να σα ανοίξω την καρδιά μου και είπα άλλο ένα. Όμω, όταν διάβασα το βιβλίο, είπα είναι ο ένα. Δεν ψάχνω για την Ελλάδα μου, ψάχνω για κάποιε σημειώσει τι οποίε έχω. Γιατί είναι αναγκαίο να αναφερθώ λίγο στο βιβλίο, στον οποίο βιβλίο, τον οποίο σήμερα γνώρισα και συνάντησα για πρώτη φορά, ενώ είμαστε φίλοι από πάρα πολύ καιρό στο διαδίκτυο. Χάρηκα για αυτή την γνωριμία και νομίζω ότι το αξίζει τιμή, επειδή διάβασα το βιβλίο ακριβώς. Και λίγο πριν του είπα ότι κατά την καβάφια ρίση σήμερα πολιτογραφήθηκε ως πολίτης στον κόσμο των ιδεών. Και αυτό το λέω για τον Γιώργο και συγκινούμε διότι πράγματι το αξίζει. Έχω παραστεί πάρα πολλές φορές σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά τόσο θερμά δεν μίλησα ποτέ. Και αυτό έχει τη σημασία. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι ένας συγγραφέας ο οποίος θα δικαιωθεί και πολύ σύντομα μάλιστα και θα ήθελα να αναφερθώ και στον εκδοτικό οίκο ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή επιλογή, είναι το που λένε με την σύγχρονη ορολογία, ο Γιώργος. Να το προσέξετε. Ήθελα να πω τα εξής. Ο Γιώργος πιστεύω ότι το εναρκτήριο λάκρυμα, να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, το πήρε από τον Πλάτωνα, ο οποίος σε ένα από τα έργα το αναφέρεται στο μύθο της Ατλαντίδας. Ο Γιώργος λοιπόν, εμφορούμενος από ιδέες πατριωτικές και αντιδρώντας ο καθής με τα όπλα του υπερηλίτης, και αυτός αντιδρώντας με τα δικά του όπλα απέναντι στην κρίση, προσπάθησε να εσκύψει και να σκάψει απάνω στα ιερά και τα όσια του ελληνισμού, να ξαναγυρίσει πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Σε ένα στίχο και ο Έλιοντ λέει, επειδή δεν πιστεύω ότι μπορώ να ξαναγυρίσω στο παράδεισο τον οποίο είχε χάσει. Ο Γιώργος με το βιβλίο αυτό μας έδειξε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μιλάει για τους Άτλαντες, οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν φτάσει σε ένα σημείο αυτογνωσίας, αν θέλετε, δύναμης, γνώσης και είχαν καταγράψει αυτή τη γνώση κάπου, η οποία όμως τελικά χάθηκε και είχε καταγραφεί σε κάποιο αρχείο. Ο Αλέξιος ο πρώτος, ο Κομνηνός, το 1093, εδώ μεταξύ, επειδή το θέτησε ένα ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου του, το 1081, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, είχε γίνει η μάχη του Ματζικέρ, κατά την οποία ιδρύθηκαν κατά κράτος τα ξερινά στρατεύματα και συνακόλουθα και ο ελληνισμός, και πια η αυτοκρατορία είχε πάρει την κάτω βόλτα, να το πούμε έτσι. Και αναμενόταν πια, όπως λέει και ο Παλαμάς, και καρτερούσε ένα μακελάρι και καρτερούσε τον Τούρκο να την πάρει. Έχοντας λοιπόν μια τεράστια βιβλιοθήκη ο Αλέξιος ο πρώτος, βρήκε εκεί πέρα έναν πάπερο ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα. Τι έλεγε ο πάπερος αυτός, ότι κάπου είναι κρυμμένη αυτή η γνώση σε κάποια σφαίρα κλπ. Ο Γιώργος κάνει άλματα στον χρόνο στο βιβλίο του. Δηλαδή, ξεκινάει από το 1093, μεταφέρεται στην εποχή μας, ξαναγυρνάει πάλι πίσω και αυτό που κάνει με τεχνική αξιοθαύμαστη, πραγματικά, χωρίς να δημιουργεί χάρματα, διότι δεν είναι εύκολο το να γράψεις συνέχεια, συνεχώς και να ρέει και να ρέει και να ρέει και να ρέει το πρόσχετο πίσω και το πρόσχετο πίσω είναι εύκολο. Το προθύστερο είναι δύσκολο στη λογοτεχνία. Δεν είναι τόσο απλό. Και όμως τα καταφέρνει καλά. Μάλιστα τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Και έκανε αυτές τις καταδυθήσεις στον χρόνο. Επίσης,
κάνει μια καταπίθηση εδώ κυριολεκτικά στον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών. Εγώ δεν ήξερα ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ήξερα ότι έχει τόσο βαθιά γνώση του ζητήματος αυτού. Διότι στο μύθο τον οποίο εκτιλήσει και πώς θα το πω, περιγράφει, αναφέρεται στο ενδιαφέρον διαφόρων χωρών οι οποίες έχουν τους λόγους τους και θέλουν να μάθουν αυτά τα πράγματα, αυτή τη χαμένη γνώση. Όπως είπαμε, τα ιερά και τα όσια τελικά θα πρέπει να μας απασχολούν όλους. Τα ιερά και τα όσια του ελληνισμού, είτε με τον τρόπο που λέει ο Γιώργος, είτε με τον τρόπο ότι να ενισχύσουμε πάλι στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, να πάρουμε δύναμη από εκεί, διότι η κυρίου με είναι θα ήθελα εδώ να πω ότι αναφέρεται και στην κατάσταση της σημερινή. Από εκείνη είναι το εφαλτήριο. Εκείνη ήταν η γενεσιολογικός αιτία του πολίματος του Γιώργου. Δηλαδή, οι τιμένοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σήμερα προσπαθούν να μας εκδικηθούν για τότε. Και τι κάνουμε εμείς? Με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Θα ήθελα να πω εδώ, κριτικά μιλώντας πια, ότι το θέμα της γνώσης δεν είναι τόσο απλό. Το πραγματεύει η βίβλος. Στο δεύτερο κεφάλαιο της γέννησης μιλάει για το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όμως, εκεί, όπως παρατηρεί και ο Λιαντίνης, τον οποίο είχαμε κάποια γνωριμία και ο οποίος θέλησε να μιμηθεί το Σοκράτη κοιτώντας αγέρο από το θάνατο στα μάτια, αλλά αυτό ήταν η την προσωπική άποψη, είπε το εξής. Αφού στο δεύτερο κεφάλαιο της γέννησης μιλάμε για τη γνώση, συνακόλουθα στο τρίτο μιλάμε για το θάνατο. Όμως, λέει ο Γιώργος, μιλάει για μια γνώση η οποία θα ζωοποιήσει ξανά και θα δώσει δύναμη στην ελληνική ράτσα να προχωρήσει. Δεν είμαι ρατσιστής, έτσι, στη γενιά μας, αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και πάλι τον Γιώργο, διότι έστω και τα μυστικά συνέλαβε αυτό το πράγμα. Η γνώση είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι θα μας δώσει πολύ μεγάλη δύναμη να προχωρήσουμε. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω, θα καταλήξω με κάτι που ξαναείπα. Φίλε Γιώργο, σήμερα πολιτογραφήθηκε πολίτης στον κόσμο των ιδεών και τούτο λίγο δεν είναι. Άξιος.